Στην κατάθεση προσφυγής, το Συμβούλιο της Επικρατείας προχώρησε ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ταξί Κέρκυρας, καθώς και άλλοι συνδικαλιστικοί φορείς του κλάδου ανά την Ελλάδα, για το αυτοκόλλητο σήμα POS στο μπαρμπρίζ των οχημάτων. Οι προσφεύγοντες στρέφονται κατά της απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, έχοντας καταθέσει αίτηση αναστολής της απόφασης που υποχρεώνει όλους τους οδηγούς ταξί να τοποθετούν στο πίσω δεξιό τμήμα του Μπαρπρίζ ειδικό σήμα διαστάσεων 25x12, το οποίο θα γνωστοποιεί στα ελληνικά και αγγλικά την κατοχή μηχανήματος POS. Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι υπάρχει ζήτημα ασφάλειας από την τοποθέτηση του αυτοκόλλητου στο συγκεκριμένο σημείο, επειδή εμποδίζεται ο οπτικός έλεγχος από το κάθισμα του οδηγού. Για τις ενέργειες του τοπικού συνδικαλιστικού οργάνου και τα ζητήματα που εγείρονται από την κυβερνητική αυτή απόφαση, μίλησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Θόδωρος Γελάτσορας. Όλα τα ταξί ανά την επικράτεια έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο εργαλείο για τη δουλειά τους. Άρα δεν ευσταθεί η προπαγάνδα που κυκλοφορεί και κυοφορεί ότι τα ταξί αρνούνται να τοποθετήσουν αυτοκόλλητο στο αυτοκίνητό τους. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα, διότι υπάρχει λειτουργικότητα στο 100% της επικράτειας στα ΠΟΣ. Πού είναι η δική μας αντίρρηση τώρα? Η δική μας αντίρρηση είναι ότι έρχεται το Υπουργείο, η ΑΔΑΕ συγκεκριμένα, και μας υποχρεώνει να βάλουμε το συγκεκριμένο αυτοκόλλητο. Μπορείτε να το δείτε. Το οποίο υποχρεούμαστε να το τοποθετήσουμε στο πίσω πλαϊνό τζάμι. Εμείς λοιπόν και από την πείρα μας και από τη δουλειά που κάνουμε θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο τζάμι είναι ίσως το δεύτερο πιο σημαντικό από το μπροστινό τζάμι που βλέπουμε μπροστά, και το μέγεθος το συγκεκριμένο εμποδίζει την ορατότητα. Υπάρχει μάλιστα και νόμος ευρωπαϊκής οδηγίας, υπάρχει και νόμος του κράτους ο οποίος έχει ψηφιστεί από το Υπουργείο Μεταφορών και έχει δοθεί και συγκεκριμένη οδηγία στα κταίω της Ελλάδος, ότι απαγορεύεται η παρεμπόδιση του οπτικού πεδίου σε οτιδήποτε εμποδίζει την πλευρική ορατότητα. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι στο να τοποθετηθούν αυτοκόλλητα. Μπορεί να τοποθετηθούν στο φινιστρίνι σε πιο μικρότερο μέγεθος, μπορεί να τοποθετηθεί μπροστά στο ταμπλό, μπορεί να τοποθετηθεί πίσω από το προσκέφαλο του οδηγού και του συνοδηγού. Αυτό λοιπόν εμείς το θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο και σαν μέγεθος και μας κρύβει την ορατότητα και σίγουρα θα δημιουργήσει πρόβλημα και ίσως και ατυχήματα. Μιλήσαμε με τα Υπουργεία, βρήκαμε πόρτες ή μάλλον αυτιά κλειστά, δεν δέχονται να μην τοποθετηθεί. Εμείς λοιπόν σαν Σωματείο Ιδιοκτητών Κέρκυρας, με πρωτοβουλία του Σωματείου Μυτιλίνης, μαζί με το Σωματείο του Ηρακλείου Κρήτης και κάποιο ραδιοταξί, προσφύγαμε στο ΣΤΕ τις 3/12 με αίτημα ακύρωσης στην Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου Επικρατείας. Σημειώνεται ότι ο Σύνδεσμος Κέρκυρας έχει καταθέσει για το θέμα και ασφαλιστικά μέτρα, ενώ για το ζήτημα έχει προσφύγει αναλόγως και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ταξί και οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και Μυτιλίνης. Ήδη πάντως η προθεσμία που έχει δώσει η ΑΔΕ των 2 εβδομάδων που έχουν οι οδηγοί για να τοποθετήσουν τις ειδικές αυτοκόλλητες ταμπέλες με τις οποίες ενημερώνονται οι καταναλωτές σχετικά με την υποχρέωση αποδοχής καρτών πληρωμών από τους αυτοκινητιστές μετράει αντίστροφα. Υπενθυμίζεται δε, σε περίπτωση μη επικόλυσης της αυτοκόλλητης ταμπέλας προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ.